συχνότητα, χωρίς να έχει προκύψει από μία διαδικασία διοδότησης και ήταν ένα καθεστώς ανομίας και με βάση και προηγούμενες νομολογίες ουστέ, ένα καθεστώς αντισυνταγματικό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επί αυτού του νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση και που μεγάλη ευθύνη για την λειτουργία και για την διαδικασία της διαγωνιστικής διαδικασίας, πώς το λένε, φέρει η αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί? Γιατί ο νόμος που είχαμε ψηφίσει όριζε ότι θα γίνει διαγωνισμός από το ΕΣΟΡΟΥ, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο επανειλημμένως η αξιωματική αντιπολίτευση υπονόμευσε τη διαδικασία συγκρότησής του, προκειμένου να μην αδειοδοτηθούν τα κανάλια, προσφέροντας πολιτική φωνή σε επιχειρηματίες που όλα αυτά τα χρόνια εκπέμπουν παράνομα. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ήρθε μετά με τροπολογία η Βουλή και αφού έκανε όλες τις προσπάθειες η κυβέρνηση προκειμένου να γίνει η διαδικασία μέσω του ΕΣΟΡΟΥ, με μια τροπολογία για να μεταφερθεί η αρμοδιότητα αυτή στο Κοινοβούλιο. Θα έρθουμε και επί αυτής της αρμοδιότητας πήρε απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι. Τη γνωρίζουμε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί την παρακολουθούμε καθημερινά. Έχει και θα μεγάλη αξία όμως. Βεβαίως έχει την κομβική σημασία, διότι εκεί στηρίζεται και η ψηφοφορία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα έρθουμε όμως στο τι γίνεται. Με συγχωρείτε. Με το ΕΣΟΡΟΥ και θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Εγώ αυτό το οποίο σας ρώτησα για να μπορέσουμε λίγο, είναι αρκετά μπερδεμένα τα πράγματα, να μπορέσουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη συζήτηση, είναι ποια είναι η πρώτη δική σας αντίδραση, εκτίμηση, πώς ακούσατε. Γιατί ακούσαμε αντίστοιχα και την κυβερνητική εκπρόσωπο, η οποία έδωσαν πάρα πολύ έντονο τόνο, με συγχωρείτε, στο χθεσινό της μήνυμα και μάλιστα δέχθηκε και σφοδρότατη κριτική ότι αμφισβητούνται οι θεσμοί και κρίνονται οι θεσμοί και όχι μεμονωμένες οι αποφάσεις και επίσης ακούσαμε και από τον Υπουργό Επικρατείας την τοποθέτησή του και εχθές και ολόκληρη τη συνέντευξή του σήμερα. Οπότε σας ρωτώ καταρχάς πώς ακούσατε το αποτέλεσμα, πώς εσείς το αποτιμάτε ως βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Οι κρίνοντες κρίνονται, είναι δεδομένο. Άρα κρίνοντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θεωρούμε ότι είναι μια απόφαση η οποία δεν αποκαθιστά την νομιμότητα. Γιατί με το ζήτημα και την απόφαση που πήρε επανερχόμαστε σε ένα καθεστώς ανομίας. Το οποίο το ίδιο το ΣΤΕ μας είχε πει, είχε γνωμοδοτήσει, εν πάση περιπτώσει, με νομολογία, ότι πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το καθεστώς. Από το ΕΣΟΡΟΥ. Από το. Έπρεπε να. Ναι, αυτό βεβαίως, είναι ολοκληρωμένο. Αυτή είναι ολοκληρωμένη η απόφαση, η τελευταία. Γι' αυτό έκανα και την εισαγωγή. Προσπαθήσαμε να το συγκροτήσουμε το ΕΣΟΡΟΥ επανειλημμένος και το. Υπονόμευσε η αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Είναι απορίας άξιων γιατί βγήκε μια τέτοια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για ένα νόμο που έχει ψηφιστεί και που υπήρχε πρόβλημα και νομικό κόλλημα για να εκτελεστεί και να εφαρμοστεί ο νόμος λόγω συνταγματικής, μάλλον μη συνταγματικής υποχρέωσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συγκροτήσει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και έχει γνωμοδοτήσει συνταγματικά και στα μνημόνια και στις περικοπές συντάξεων και στο ζήτημα 13ου και 14ου νομιστού. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να επηρεάζεται το ανώτατο δικαστικό σώμα από το πώς. Μισό λεπτό, κύριε Κάτσε. Είναι πολλά τα θέματα και εύκολα θολώνει λίγο και η εικόνα. Εκτιμάτε ότι δηλαδή θα πρέπει το ανώτατο δικαστικό σώμα να συνεδριάζει και να αποφασίζει βάσει των προηγούμενων αποφάσεων, άρα βάσει προηγούμενων υποθέσεων. Αυτό μου λέτε. Γιατί, για παράδειγμα, το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει, όπως αναφέρθηκε η κυβερνητική εκπρόσωπος εχθές, συνταγματικά μνημόνια, έχει κρίνει όμως αντισυνταγματικές μνημονιακές κυβερνητικές κινήσεις. Ναι. Το ΣΤΕ είχε αποφασίσει ότι με νομολογία νωρίτερα, προηγούμενα χρόνια, ότι το καθεστώς αυτό ήταν αντισυνταγματικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έπρεπε να γίνει μια διαγωνιστική διαδικασία με βάση το ΕΣΟΡΟΥ. Όμως η κυβέρνηση, ενώ έχει ψηφίσει τον νόμο, έπρεπε να προχωρήσει. Η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία είναι ανεξάρτητη με βάση την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Γι' αυτό και προχώρησε. Έρχεται πλέον η δικαστική εξουσία και ακυρώνει την διαδικασία του διαγωνισμού. Ακριβώς. Όμως έρχεται σε μια αντίφαση την οποία την κρίνουμε εμείς, και εγώ προσωπικά, καθώς με ρωτάτε, γιατί πέφτει σε μια αντίφαση. Καθώς ακυρώνοντας αυτή τη διαδικασία, επανερχόμαστε σε ένα καθεστώς ανομίας εκ νέου. Άρα η δικαιοσύνη μας επαναφέρει σε ένα καθεστώς ανομίας. Κύριε Κεδίκογλου. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα θα δώσω μια ειρωνική απάντηση.